Τι αποφάσει τη κυβέρνηση, που αναμένεται να ανακοινωθούν τι επόμενε ημέρε από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, αντίστοιχα αναμένει ο Δήμο Ιωαννητών για να καταλήξει στι δικέ του προτάσει καθορισμού του ύψου των ανταποδοτικών για το 2022. Η ενεργειακή κρίση, που μετατρέπεται σε μια νέα οικονομική κρίση, με απροσδιόριστε συνέπειε για τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει, απειλεί να συμπαρασύρει την οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων. Το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται πρόταση ώστε να ανακοινωθούν μειώσει στο ΦΠΑ σε δημοτικέ επιχειρήσει και με τον τρόπο αυτό να δοθεί το περιθώριο σε αυτέ και αντίστοιχα στου Δήμου να μην περάσουν αυξήσει στα ανταποδοτικά. Πρόθεση του Δήμου Ιωαννιτών, όπω ανέφερε μιλώντα στο Ιωάννη TV, ο αρμόδιο αντιδήμαρχο Φώτης Βάβα είναι να μην προχωρήσει σε αυξήσει, προσθέτοντα όμω πω είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρηθούν τα ανταποδοτικά στο ύψο που αποφασίστηκαν πριν ένα χρόνο με γενναίε μειώσει για τι επιχειρήσει που επλήγησαν από την πανδημία η πρόθεση της Δημοτική Αρχή είναι να μην περάσει αυτό στον πολίτη. Που σημαίνει στην πράξη να μην υπάρχει ε, αύξηση στα τέλη. Αύξηση με ποια χρονιά αναφορά όμω. Ε, με το 2021 που ήταν μια χρονιά που πραγματικά ο Δήμος μας είχε και το είχα πει τότε επανειλημμένος ότι ήταν ο πρώτος Δήμος που εξάντλησε όλα τα περιθώρια όχι μόνο για το 20, αλλά πηγαίνοντα και σε ε, υπολογίζοντας και 7 μήνες από το 2021, ε, 5 μήνες για το 2020 και 7 μήνες για το 2021, άρα σε ένα σύνολο 18 μηνών η, η, 12 μήνε ήταν με συντελεστέ οι συντελεστέ που προέκυψαν να υπόψη το 50% τη απαλλαγή για όσε επιχειρήσει είχαν κλείσει lockdown για οποιοδήποτε για όσο διάστημα. Και 30% για όλε άλλε που ήταν θυγόμενε με βάση τη λίστα των CAD που είχε βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών, την τελευταία λίστα, που εκεί ουσιαστικά εμπίπτουν όλε οι επιχειρήσει. Ε, άρα, άρα, λοιπόν, αυτή η χρονιά ήταν μια ιδιαίτερη. Εμεί, παρόλο που αυτή η χρονιά ήταν πολύ ιδιαίτερη και αυτά τα τέλη δεν υπήρχε αντίστοιχο προηγούμενο, θέλουμε να κρατήσουμε στι οικιακέ παροχέ μέλημά μα να μην υπάρχει καμία αύξηση. Αν υπάρχει και το περιθώριο, αλλά το βλέπω δύσκολο, οι οικιακέ παροχέ να μην έχουν περαιτέρω ε, να μην έχουν καμία επιβάρυνση. Και όσον αφορά και τις για τι επιχειρηματικέ, για τι επαγγελματικέ παροχέ. Θέλουμε να δούμε αν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τους δύο αυτούς συντελεστέ μείωση του 50% και 30%, να δούμε να το επαναφέρουμε σε μια μειωμένη τιμή που υπήρχε για όλες οι υπόλοιπε επιχείρησεις, που ήταν μειωμένο κατά 10% σε σχέση με το 2020. Ο Δήμο Ιαννητών, όπω καταγράφεται σχεδόν σε όλου του Δήμου, αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα υστέρηση εσόδων στα ανταποδοτικά, με το ποσό των οφειλών στο Δήμο Ιαννητών σε σχέση με τα προσδοκόμενα να αγγίζει τι 700.000 ευρώ, λόγω τη αδυναμία των πολιτών να τα καταβάλουν. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενότητα μια δεύτερη κατηγορία που σχετίζεται με την μη καταβολή των ανταποδοτικών που χρεώνονται στου πολίτε μέσω των παρόχων ενέργεια. Με εξαίρεση τη ΔΕΗ που εισπράττει και αποδίδει εντό των χρονοδιαγραμμάτων τα ανταποδοτικά, οι υπόλοιποι πάροχοι καθυστερούν σημαντικά. Ενώ ήδη στον Δήμο Ιαννητών φτάνουν αιτήματα για παρατάσει στην απόδοσή του μετά από 6 μήνε ή μία φορά στο τέλο του έτου. Ε, παρατηρείται η στέρηση ε, σημαντική ε, που προσεγγεί, ξεπερνάει τις 600-700 αυτή τη στιγμή. Μέχρι το τέλος του ετου ε παρατηρειται η στερηση σημαντικη που ξεπερναει τις 600 700 αυτη τη στιγμη μεχρι το τελος του ετους θα είναι μεγαλύτερη και η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία πολιτών ε, να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, ε, σε αύξηση των ποσών που βεβαιώνουν οι, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, ε, ε, των ποσών μη καταβολής δημοτικών τελών από τους υποχρους όπου μας έρχονται ε, στο τέλος κάθε χρόνου καταστάσεις ε, για να προχωρήσουμε, προχωρήσουν οι δίμησες στη βεβαίωση αυτών των οφειλών, και η οποία, για σας λέω ενδεικτικά, ότι για το έτος 2020 ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ, όταν συνήθως αυτό το ποσό δεν ξεπερνούσε τις 80 με 100.000. Και ταυτόχρονα εδώ θέλω να επισημάνω και μια παρούλη που η υπηρεσία εξαντλεί όλα τα μέσα που έχει απέναντι στους παρόχους και οι πάροχοι, αν εξαίσουμε ενδεχομένω τη ΔΕΗ που είναι συνεπίσεις στις μηνιαίες στι διμηνιέ και μηνιαίε αποδόσει των λογαριασμών τη, σε συγκεκριμένη υπάρχει λόγω και τη οικονομική κατάσταση, ενώ θα έπρεπε να ακολουθούν την ίδια, τον ίδιο χρονοπρογραμματισμό καταβολή των χρηματορών. Πολλέ φορέ μα ζητούν να φτάσουμε στο εξάμεινο. Υπάρχει πάροχο που μα ζήτησε ότι να αποδώσει μια, φορή, μια και καλή στο τέλο του χρόνου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και ο Δήμο δεν έχει εικόνα. Γιατί δεν γνωρίζει ποιε παροχέ είναι σε εναλλακτικό πάροχο και να περιμένει τα έσοδα στο τέλο τη χρονιά. Και πια είναι στην ΔΔΕ, όπου εκεί το χρονοδιάγραμμα τηρείται σε ποσοστό 90-95%.